Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, εξέφρασε την επιθυμία του να επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία ως το τέλος του έτους. Η αποτυχία της συνάντησης στο Ραμστάιν, όπου οι κύριοι χορηγοί της Ουκρανίας δεν έφτασαν σε συμφωνία, φαίνεται να ήταν ένδειξη ότι η υποστήριξη των συμμάχων προς το Κίεβο μπορεί να υποχωρεί. Ο Ζελένσκι ανέφερε πως οι επόμενοι μήνες, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, προσφέρουν πραγματικές δυνατότητες για να προωθηθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας. Η παρούσα κατάσταση στο πεδίο της μάχης παρέχει ευκαιρίες για αποφασιστικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης πιθανότατα πριν από το 2025. Παράλληλα, ο Ζελένσκι συνεχίζει να προωθεί την πρότασή του για τη φόρμουλα ειρήνης, η οποία ωστόσο φαίνεται να μην έχει λάβει την αναμενόμενη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια μιας επικείμενης Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο και στην οποία αναμένεται να προσκληθούν Ρώσοι εκπρόσωποι. Επιπλέον, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία, Βασίλη Μποντνάρ, ανακοίνωσε την πρόθεση του Κιέβου να διοργανώσει μια δεύτερη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης με τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποβάλλοντας συγκεκριμένα αιτήματα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.